μικρότερο το ποσό το οποίο θα θυμπτωθεί συνολικά για τα οικογενειακά επιδόματα. Απαντήσεις τώρα λοιπόν, τι πρόκειται να συμβεί για τα οικογενειακά επιδόματα. Κύριε Παπαδάκη, εμείς προχωράμε σε μία δέσμη μέτρων για το παιδί, υποστήριξης δηλαδή του παιδιού. Τα οικογενειακά επιδόματα είναι ένα κομμάτι τους. Θα πω και τις άλλες συγκεκριμένες δράσεις που κάνουμε για το παιδί. Ας πούμε όμως πρώτα για αυτό που μοιάζει ότι όλη η κοινωνία έχει αγωνία. Ότι δηλαδή αν θα κοπούν τα οικογενειακά επιδόματα. Όπως ξέρετε, τα εισοδηματικά και προσιακά κριτήρια. Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Όπως ξέρετε, σήμερα 800.000 περίπου οικογένειες, 750 με 800.000 οικογένειες, τόσες είναι, παίρνουν ένα επίδομα. Ανάλογα, αν έχουν ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία κτλ. Αυτός ο προϋπολογισμός για το κράτος είναι 650 εκατομμύρια περίπου. Τόσα πληρώνει ο ΟΓΑ σήμερα, ο οποίος είναι η μόνη αρχή που απονέμει με συγκεκριμένα κριτήρια τα οικογενειακά επιδόματα. Λοιπόν, πρώτη διαβεβαίωση. Αυτός ο λογαριασμός όχι μόνο δεν θα κοπεί τα 650 εκατομμύρια, αλλά θα αυξηθεί. Θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 20% πάνω. Θα είναι η κυβέρνησή μας αυτή που θα κάνει την αύξηση του συνολικού ποσού. Τώρα θα βρείτε τα λεφτά. Από το 18 θα γίνει αυτό, κύριε Από το 18, κύριε Από πού θα βρείτε τα λεφτά. Έχουμε υπογράψει και έχουμε συμφωνήσει και με τους δανειστές ότι αυτό συνεπάγεται ότι η κυβέρνηση έχει εξοικονομήσει από τις λειτουργικές δαπάνες του κάθε Υπουργείου. Όταν λέμε λειτουργικές δαπάνες, εννοούμε τις δαπάνες που γίνονται μέσα στο Υπουργείο. Όχι τους μισθούς, όχι τα επιδόματα, όχι τίποτα από τους προϋπολογισμούς του κάθε Οικονομία, με λίγα λόγια, σε κάθε Υπουργείο. Εξοικονόμηση. Είπαμε ότι εφόσον εξοικονομήσουμε από τα κάθε Υπουργείο... Τα βρήκατε αυτά ή είναι στα χαρτιά? Αυτά τα βρήκαμε. Μάλιστα, λοιπόν, και αυτά ακριβώς συζητάμε. Αυτό συζητάμε λοιπόν το ύψος. Και έχουμε τη διαβεβαίωση του οικονομικού επιτελείου, αλλά και την επιθυμία και την πρόθεση του Πρωθυπουργού, το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των εξοικονομήσεων... Να πάνε σε οικογενειακά επιδόματα. Όχι, μισό λεπτό. Δεν θα είναι μόνο αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομηθούν. Το μεγαλύτερο κομμάτι να πάει στην κοινωνική προστασία, δηλαδή σε πάρα πολλά άλλα και άλλα πράγματα εκτός από τα οικογενειακά. Το έχουν δεχτεί οι δανειστές αυτό? Βεβαίως. Αυτό είναι μέσα σε εξέλιξη. Είναι η διαπραγμάτευση εξέλιξη. Γι' αυτό βλέπετε και απαντώ πάντα Υπουργέ, ότι όταν θα κλείσει... Το ρεπορτάζ που έχουμε από το Υπουργείο Οικονομικών λέει, και σας το λέω προφανώς θα το γνωρίζετε, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι θα υποστούν μειώσεις. Πρώτο, δεύτερο παιδί θα έχουν αύξηση. Ποιο ρεπορτάζ είναι αυτό και δεν το έχω δει? Να με συγχωρείτε. Αποκλείεται να μην το έχετε ακούσει. Με συγχωρείτε. Το οικονομικό επιτελείο τα λέει αυτά? Ακούστε, κύριε Σιωμόπουλε, μη λέμε πράγματα. Είχαμε. Εάν δεν ισχύει να το διαψεύσετε. Είχαμε προχθές. Ακούστε, γιατί δεν ακούτε και το άλλο που είναι θετικό αυτό που σας είπα. Το πρώτο και το δεύτερο παιδί να έχει αύξηση, σας λέω. Όχι να έχει μείωση. Στο τρίτο και στο τέταρτο. Δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν. Εμείς τα επιπλέον χρήματα που θα βάλουμε προφανώς θα κοιτάξουμε να υπάρχει μία πιο δίκαια κατανομή των χρημάτων. Δηλαδή δίκαια, πράγματι δίκαια σημαίνει μείωση? Όχι, κύριε Παπαδάκη. Όχι. Αυτό γιατί, να το απαντήσετε. Γιατί αυτό το πράγμα έρχεται και επανέρχεται? Γιατί δηλαδή, έρχεται και επανέρχεται? Γιατί λέμε, έχουν ξεσηκωθεί οι σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα με ανακοινώσεις και μας στέλνουν εδώ και λένε να απαντήσει υπουργός. Δηλαδή αυτό δεν είναι ούτε προπαγάνδα ούτε λαϊκισμός, κύριε Υπουργέ. Να σας πω κάτι. Λαϊκισμό... Η δουλειά του δημοσιογράφου, καταρχήν θα πρέπει να κάνουμε μια ημερίδα και να βρεθούμε δημοσιογράφοι και πολιτικοί και να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αριστερός λαϊκισμός, δεξιός λαϊκισμός. Εμείς σας μιλάμε για τα προβλήματα της κοινωνίας. Πιστεύετε ότι εμείς καθόμαστε εδώ και τα λέμε αυτά για να αυξήσουμε την τηλεθέαση ή για να λαϊκίσουμε? Και τι σημαίνει λαϊκισμός? Το να μην είσαι κοντά στην κοινωνία, κύριε Υπουργέ. Και δεν έχετε το αποκλειστικό προνόμιο να είστε εσείς μόνο κοντά στην κοινωνία. Το έχουμε και εμείς το προνόμιο να είμαστε κοντά στην κοινωνία. Και αν εσάς σας επιβράβευσε μία τετραετία, εμάς μας έχει επιβραβεύσει 6 τετραετίες σε αυτή την εκπομπή. Παραπάνω. 27 χρόνια είμαι σε αυτή την εκπομπή. Κύριε Παπαδάκη. Δεν, βαρέθηκα να ακούω τη Νέα Δημοκρατία όταν είναι στην εξουσία να μας κατηγορήσει για λαϊκισμό. Όταν εσείς μας χειροκροτούσατε, γιατί σας βόλευε όταν είσαστε στην αντιπολίτευση.
Βαρέθηκα να ακούω από τη σημερινή κυβέρνηση και να μας χειροκροτεί η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση γιατί βολεύει για λαϊκισμό. Αποφασίστε τι είναι λαϊκισμός. Το να είσαι κοντά στην κοινωνία δεν είναι λαϊκισμός, κύριε Υπουργέ. Το να μεταφέρεις την αγωνία της κοινωνίας δεν είναι λαϊκισμός και δεν έχει σχέση με την τηλεθέαση. Αν ήταν να κάνουμε κάτι για να κάνουμε τηλεθέαση, δεν θα είχαμε σήμερα εσάς εδώ. Θα είχαμε κάτι άλλο που θα ήταν περισσότερο εύπεπτο. Δεν σας προσβάλλω, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Κύριε Παπαδάκη, χαίρομαι για αυτό το μάθημα περί λαϊκισμού. Έτσι. Είμαι ανοιχτή να το κάνω ό,τι ώρα θέλετε. Βεβαίως. Εάν θέλετε και τώρα, σταματάμε όλη την άλλη συζήτηση όχι, να την κάνουμε. Και να πούμε ακριβώς τι είναι λαϊκισμός. Ναι, αλλά κύριε Παπαδάκη, μη μου το κάνετε εμένα αυτό το μάθημα του λαϊκισμού. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν έκανα κανένα μάθημα. Αμήνομαι. Δεν σας κατηγόρησα για τίποτα. Για ξαναπαίξτε όλα όσα έχω πει. Δεν σας κατηγόρησα για τίποτα. Εξηγώ με σαφήνεια κάθε πράγμα που μου λέγεται. Όχι, αντιδράτε λοιπόν, όμως, γιατί ρωτάμε πράγματα που αφορούν την κοινωνία και με αγωνία η κοινωνία μας πιέζει να σας εδώ για να μην απαντήσω στα πράγματα που ρωτάει πάντως, η κοινωνία. Για να μην τρώμε χρόνο, εσείς διαβεβαιώνετε. Μείωση των οικογενειακών επιδομάτων δεν θα υπάρξει. Αντιθέτως, ορισμένες κατηγορίες θα υπάρχει αύξηση. Θα έρθει μια καλύτερη ισοκατανομή για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, γιατί όπως εξήγησα, το συνολικός προϋπολογισμός για το 18, αυτό που παλεύουμε αυτή τη στιγμή, είναι να αυξηθεί δραματικά. Δηλαδή το παιδί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Όχι εις βάρος των πολυτεχνών. Πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Αυτά που λέω είναι ακριβή. Και μπράβο λοιπόν, σας. Αλλά όχι εις βάρος των πολυτεχνών. Όταν το λοιπόν εμείς κάνουμε τα σχολικά γεύματα που είναι για το παιδί, κύριε Παπαδάκη, είναι 130.000 που θα βγουν σχολικά γεύματα κάθε μέρα σήμερα στα σχολεία. Έτσι δεν είναι. Καλό κάθε είναι. Μέρα είναι για το παιδί. Σας είτε είναι κακό. Πολύτεκνος, είτε είναι τρίτεκνος αυτός που παίρνει το παιδί το σχολικό γεύμα, είτε είναι μονότεκνος και δίτεκνος. Μάλιστα. Και επιμένω σε αυτό, κύριε Παπαδάκη, δεν είναι μόνο αυτό. Θα χαμηλώσουν προκειμένου να μπουν. Δεν θα υπάρξει πάντως για να μην δημιουργούμε ανησυχίες. Για να χαμηλώσουν τα εισοδηματικά όρια, δεν το καταλαβαίνω αυτό που με ρωτάτε, κύριε Σιωμόπουλε. Σήμερα τα εισοδηματικά όρια. Μισό λεπτάκι να σου το εξηγήσω, αφού μας ρωτάτε. Ο τρίτεκνος σήμερα με 45.000 ευρώ παίρνει τα 1.500 ευρώ που είναι το οικογενειακό επίδομα. Αυτό θα παίρνει κατέβει το 45.000. Άπαξ, αυτό περνάει. Ακριβώς. Αυτά θα τα δούμε σε σχέση με αυτή την ειδική κατηγορία που με ρωτήσατε μόλις. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι καθορισμένα από 0 έως 6.000 για το μονότεκνο πρώτη κατηγορία. Άρα δεν θα έχουμε αλλαγές. 6 έως 12 είναι η δεύτερη κατηγορία και 12 έως 18 άρα είναι η τρίτη κατηγορία κύριε, που ξέρουν όλοι για όλα τα παιδιά σήμερα. Αυτό θα κατάλαβες ότι δεν θα υπάρχουν αλλαγές. Εμείς αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα υπάρχει πουθενά. Γιατί δεν κάνετε ακατάσχετο το οικογενειακό επίδομα, κυρία Υπουργέ? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα θέμα που συζητάμε με τον Υπουργείο Οικονομίας. Χαίρομαι που απαντάτε έτσι. Γιατί είναι απαράδεκτο να κατάσχετο το οικογενειακό επίδομα. Κύριε Παπαδάκη, γιατί δεν είναι δυνατό να λέμε από τη μία πλευρά μέριμνα για το παιδί, αλλά κατάσχεται το οικογενειακό επίδομα. Εγώ, κύριε Παπαδάκη, πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει να πάρει πάρα πολλά μέτρα για το παιδί. Πάρα πολλά. Και πρέπει να πείσουμε όλους ότι το θέμα της ενίσχυσης του παιδιού δεν είναι θέμα φτώχειας ή ακραίας φτώχειας, όπως πολλές φορές ακούμε από τους δανειστές. Αλλά είναι θέμα υπογεννητικότητας. Αλλάξτε το λοιπόν, να μην είναι, είναι να θέμα μην πάρα πολλά. Να μην κατάσχεται το οικογενειακό επίδομα. Όπως επίδυμα. Βλέπετε, για κάθε πράγμα που κάνουμε και έχουμε κάνει πάρα πολλά, πιστεύω για το παιδί, όπως και το νέο νόμο που θα φέρουμε για την αναδοχή και υιοθεσία, που θα βγει στη διαβούλευση μέσα σε αυτό το μήνα. Και που δεν βλέπω να γίνεται καθόλου συζήτηση. Θα το κάνουμε όταν θα έρθει. Είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι μια μεγάλη υπόθεση που αφορά όλα τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στα ιδρύματα. Όπως δεν βλέπω και καμία συζήτηση να γίνεται για το τι συμβαίνει σήμερα στα ιδρύματα, παρά μόνο όταν έχουμε πράγματι μια πολύ κακιά σήμανση. Δηλαδή τα πρόσφατα δημοσιεύματα για διευθυντή ενός ιδρύματος που κακοποιούσε τα παιδιά ούτω καθεξής. Αυτά όμως, κύριε Παπαδάκη, σημαίνει ποιο είναι το προνοιακό κράτος στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Αυτό δεν το συζητάμε καθόλου. Να προχωρήσουμε δηλαδή, όμως ερωτήματα. Α, βλέπετε τι ωραία που όταν πρόκειται
όταν πρόκειται ακριβώς για να συζητήσουμε πώς διαρθρώθηκε αυτό το προνοιακό κράτος στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Είναι μια μεγάλη κουβέντα όμως, η οποία είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Βεβαίως. Αλλά αυτή είναι η καρδιά του προβλήματος. Αλλά υπάρχει αγωνία για τα προνοιακά επιδόματα. Λυπάμαι που αυτή τη στιγμή δεν συζητάει κανείς τι έχει γίνει στην πρόνοια. Είναι ένα θέμα το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε, αλλά πρέπει να δώσουμε και απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα αυτή τη στιγμή. Πάντα όμως ξέρω ότι... Μάλιστα. Θα αλλάξει κάτι στα προνοιακά επιδόματα. Έχω πει 100 φορές. Τι να αλλάξει παραπάνω από αυτά που έχουμε ήδη κάνει. Ποιο άλλο θέλετε ακριβώς? Μου λέτε για την αναπηρία. Ζητάνε οι δανειστές να υπάρχουν και εκεί κάποιες περικοπές? Θα υπάρξουν περικοπές? Δεν μου ζητάνε οι δανειστές καμία περικοπή πουθενά στα προνοιακά επιδόματα. Ούτε στις αναπηρίες. Και θέλω εδώ να διαβεβαιώσω. Τα προνοιακά επιδόματα θα αλλάξει ο τρόπος πληρωμής τους? Βεβαίως. Τι αλλαγές θα γίνουν? Όλα τα προνοιακά επιδόματα θα πάνε στον ΟΓΑ, στον ΤΕΟΣ ΟΓΑ, ο οποίος σήμερα γίνεται, αποκτά και νέο όνομα και νέα συγκρότηση και λέγεται ΟΠΕΚΑ. Δηλαδή, Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ΟΠΕΚΑ. Είναι ένας οργανισμός. ΟΠΕΚΑ, λοιπόν. Από σήμερα είναι. Από σήμερα, όταν περάσει το νομοσχέδιο. Και θα δίνει όλα τα επιδόματα ο ΟΠΕΚΑ, δηλαδή ΟΓΑ, ο πρώην ΟΓΑ. Ο ΟΠΕΚΑ λοιπόν θα δίνει όλα τα προνοιακά επιδόματα. Αυτό όπως τα προνοιακά θα τα δίνει κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο, όπως τους βγάζουν την ψυχή και κάθε δήμος έχει διαφορετική ημερομηνία που τα δίνει. Άλλο τη δίνει στις 5, άλλο στις 15, άλλο στις 25, άλλο στις 35. Το γνωρίζω όλο αυτό, γι' αυτό αυτή η μεταρρύθμιση, ευτυχώς που μου δίνεται αυτή την ευκαιρία, είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή το ότι όλα τα επιδόματα θα δίδονται με παράλληλο τρόπο όπως δίνεται του ΚΕΑ. Δηλαδή θα είναι με διασύνδεση όλων των πληροφοριακών δεδομένων του κράτους, όλων. Και επομένως δεν θα υπάρχει καμία αμφιβολία αν αυτός που το παίρνει δίκαια. Κάθε μήνα θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα. Θα επιχειρηθεί να παίρνει κάθε μήνα η αίτηση και θα πληρώνεται κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Αυτή είναι η μεγάλη μας προσδοκία. Αυτή είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Δεν περιμένετε να γίνει σε μια μέρα, έτσι όταν δεν είναι? Ότι όλα μαζί ομαδοποιούνται. Υπάρχει περίπτωση από αυτή την ομαδοποίηση να μπαίνουν σε ένα τσουβάλι και να λένε α, εσύ ξεπερνά ένα όριο. Δεν σα λέμε ότι θα γίνει, τι φοβάται ο κόσμο, σου λέει. Παίρνω και παίρνω εκείνο, παίρνω τ' άλλο, θα μου τα θρήσουν όλα μαζί και θα μειωθεί το τελικό το άθροισμα. Κοιτάξτε, με τόσα που έχει δει αυτός ο λαός, εγώ το καταλαβαίνω να φοβάται για οτιδήποτε. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Σε αυτό το τομέα, τον προνοιακό, πιστεύω ότι έχουμε αποδείξει ότι όχι μόνο δεν κόβουμε, αλλά αυξάνουμε. Άρα δεν θα αθροίζονται. Όταν πήραμε την πρόνοια. Την πήραμε με προϋπολογισμό 760 εκατομμύρια εμείς. Από τις περιόδους της μεγάλης ευημερίας, αυτά ήταν τα λεφτά που δινόντουσαν στην πρόνοια. Κανείς τότε δεν είχε ανοίξει το θέμα ότι όλα αυτά ήταν πολύ χαμηλά. Και σήμερα είναι διπλάσια. Είναι ένα δις 570 εκατομμύρια. Πώς έχετε ξεπεράσει τη διάταξη του τρίτου μνημονίου που σας ζητάει κάθε χρόνο να έχετε εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ στην πρόνοια και στα κοινωνικά επιδόματα και σε όλα. Δηλαδή, ουσιαστικά σας λένε οι δανειστές ότι κάθε χρόνο θέλω να μου εξασφαλίζει 900 εκατομμύρια. Το έχετε ξεπεράσει αυτό? Δεν το κατάλαβα που είναι αυτό. Σελίδα 1023 του νόμου 4336 του 2015. Άλλο λέτε. Ο, δεν λέω άλλο. Λέτε άλλο. Άλλο είναι οι μνημονιακές υποχρεώσεις και άλλο εσείς μου είπατε ένα νόμο μόλις. Το τρίτο μνημόνιο, μάλιστα, σας είπα. Δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση που λέτε. Μα το λέει ξεκάθαρα. Δεν πρέπει ξέρω να τι λέει, διαβάζετε ακριβώς. Πρέπει λέει να εξοικονομήσει το 0,5% λοιπόν, του ΑΕΠ. Για να τελειώνουμε. Για επανασχεδιασμό και στοχοποιημένο σύστημα τέτοια... πρόνοια συμπεριλαμβανόμενε στι δημοσιονομικά ουδέτερε εθνική εφαρμογή. Δεν έχω να μειώνω τα προνοιακά επιδόματα τα 0,5. Το διαψεύδω συνολικά λοιπόν. Τα επιδόματα, αυτή δεν λέμε μόνο τη τα στιγμή. Με συγχωρείτε πολύ. Ακούστε τώρα. Δεν θα μιλάμε για ό,τι να είναι. Δηλαδή. Ή μου λέτε για τα προνοιακά επιδόματα και σας απαντώ. Δεν έχω καμία υποχρέωση κατέτος να μειώνω κατά 0,5. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Κυρία Υπουργέ, και το διαψεύδω, θα είχαμε λοιπόν. Πολλά να συζητήσουμε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Βλέπετε τι ωραία που φτάσαμε χωρίς να έχουμε πει σημαντικά πράγματα για τους ανθρώπους. Γι' αυτό θα μας χωρίς να έχουμε πει καθόλου για το φάκελο αναπηρίας που θα απαλλάξει από ένα άγχος τεράστιο τους αναπήρους. Που πηγαίνουν και τους λένε φέρετε στο ποιητή συνέχεια. Λοιπόν, αλλάζει όταν... αυτό.
Δεν κοιτάμε μεγάλες τομές που γίνονται στο κράτος, στο κράτος πρόνοιας, αλλά κοιτάμε πολλά επιμέρους τα οποία δημιουργείται μια σκόνη. Όταν τελειώνει η σκόνη, κανείς δεν ζητάει συγγνώμη. Για τα 800 εκατομμύρια. Και εμείς αυτό κάναμε σήμερα. Για τα 800 εκατομμύρια που δεν θα δίναμε, ιδίω θα χάναμε την επιπλέον δόση. Αφού έγινε μια φασαρία τρίμηνη, μετά κατέπεσε η σκόνη. Για το ότι θα χάναμε την τρίτη αξιολόγηση και ότι θα πληρώναμε, θα πρέπει να κόψουμε επιπλέον πράγματα το 18, κατέπεσε η σκόνη. Αυτή τι θα είναι γίνει σκόνη όμως, που αφορά την πολιτική αντιπαράθεση, η σκόνη την πολιτική αντιπαράθεση δημιουργεί να τα απαντήσετε στους πολιτικούς σας αντιπάλους. Είναι βλαβερή. Εδώ δεν βάζουμε τέτοια ζητήματα, βάζουμε ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Είναι βλαβερή αυτή η σκόνη για την υγεία όλων των πολιτών όμως. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει κάπως να δίνουμε και μια ελπίδα στους συμπολίτες μας. Θα δώσουμε ελπίδα αν βρούμε όταν δουλειά, κάνουμε άνθρωποι, πράγματα. Όταν σταματήσουν τα συσίτια, όταν σταματήσει το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, γιατί καλά, πολύ καλά είναι αυτά, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι που δίνουμε κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και που δίνουμε συσίτια στα παιδιά μας. Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι συσίτια και να δεν δίνουμε. Στα σχολικά γεύματα δεν είναι συσίτια, κύριε Παπαδάκη, και θα μου επιτρέψετε εδώ να επιμείνω πολύ. Εάν δεν είχαμε κρίση, δεν θα είχαμε ανάγκη να τα δώσουμε. Αν το παιδί σας πήγαινε σε ιδιωτικό σχολείο, θα βλέπατε ότι εκεί θα έτρωγε. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό στο ιδιωτικό σχολείο είναι καλό πράγμα και πρέπει το παιδί σας να τρώει εκεί και να το λέμε σχολικό γεύμα, που είναι άλλη κουλτούρα εκπαιδευτική και παιδαγωγική, και γιατί όταν το δίνουμε στο δημόσιο σχολείο. Γιατί όταν το δίνουμε στο δημόσιο σχολείο, το λέμε σύντιο. Εάν μπορούσαμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Θα επιμείνω ότι αυτό ήρθε για να μείνει. Όχι το σχολικό συσίτιο, το σχολικό γεύμα. Ήρθε για να μείνει και μετά την κρίση. Κυρία Υπουργέ, πρέπει εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλά με εσάς να συζητήσουμε. Βγάλαμε ειδήσεις. Να την ευχαριστήσουμε που ήρθε σήμερα εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και κάποια στιγμή θα ξανάρθετε να μιλήσουμε για όλα τα υπόλοιπα τα οποία προγραμματίζετε. Ελπίζω η ατζέντα να είναι τέτοια. Βεβαίως. Να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι αυτή η κυβέρνηση σε συνθήκες άγριας οικονομικής ασφυξίας από την πρώτη στιγμή δεν αφήνει τους συνέλληνες χωρίς μια ανάσα σε πολύ. Αυτό που έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη μείωση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που δηλαδή, είστε σήμερα μαζί μας. Σε αυτή την ακραία φτώχεια και τη φτώχεια που τους ρίξαν όλοι οι προηγούμενοι. Και το συνεχίσατε κι εσείς όμως, γιατί η φτώχεια δεν μειώθηκε. Όχι, κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Και εδώ θέλω να πω και εδώ δύο κουβέντες. Όχι, λοιπόν. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Διότι όταν δείχνετε. Δεν έχουμε τα άλλο στοιχεία, χρόνο, κυρία Υπουργέ, θα μας κόψουν στον αέρα και δεν αλλά κομψώ. Όταν δείχνετε τα στοιχεία της φτώχειας, σας παρακαλώ, γράφετε από κάτω με ποιες φορολογικές δηλώσεις είναι. Γιατί αν είναι του 2014. Ναι, δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως και το ξέρεις, πρέπει... κυρία Υπουργέ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μου φωνάζουν. Γιατί αν είναι του 2014, κύριε Παπαδάκη, δεν είμαστε υπόλοιποι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε σε ένα διαφορετικό.